επιθέσεις, κατάφερε να και τις δύο ευκαιρίες να τις κάνει γκολ. Και μία κερδίσει... με τον Παπασταθόπουλο που έχασε. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει κόρνερ τώρα, καθώς πιέζει τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να συνέλθει. Ο Ριβάλντο εκτελεί. Πέρασε μπάλα από όλους, βγαίνει στον Μπελούτσι. Δεν θα μπορούσε πάντως να βρει ιδανικότερο ξεκίνημα σε ντέρμπι. Η ΑΕΚ με δύο γκολ σε διάστημα 2 λεπτών πριν από τη συμπληρώση των 15. Το πιο ιδανικό ξεκίνημα θα έλεγα. Πάντως φάνηκε ότι η ΑΕΚ πατούσε καλύτερα μέσα στο γήπεδο με την ευκαιρία του Παπασταθόπουλου στο ξεκίνημα. Έχει μια καλύτερη κυκλοφορία θα έλεγα. Μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός φαίνεται λίγο νοθρός. Ένα φάουλ που έγινε από τον Άτζα. Ο Ριβάλντο είναι στην μπάλα. Θα γεμίσει στην περιοχή ο Βραζιλιάνος. Στο δεύτερο δοκάρι υπάρχει offside, όμως κόδειξε από τον βοηθό. Έτσι ο Δέλλας βγήκε πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει συνέχεια. Πάμε στο Μανώλη Βαγκατζάκη που έχει ζητήσει το λόγο. Εντολή από τον Νίκο Κωστένογλου προς τον Ριβάλντο αμέσως μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας της ΑΕΚ να αναλάβει πιο πολλές πρωτοβουλίες και να ηρεμήσει το παιχνίδι της ομάδας στο χώρο του κέντρου. Αυτό που πήγε στο συνεργάτη του, τον κύριο Χάβο, είναι ότι πρέπει να ηρεμήσουμε τώρα. Έχουμε πάρει ένα προβάδισμα, αλλά πρέπει εμείς να είμαστε αυτοί που θα έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν ξέρω ο Νίκος Γαβαλάς αν έχει να μας πει κάποια αντίδραση, αν υπάρχει αντίδραση στον πάγκο του Ολυμπιακού από τον Ζωζέ Σεγκούρα. Όχι, δεν υπάρχει κάποια εντολή, κάποια οδηγία από τον Ισπανό τεχνικό προς τους ποδοσφαιριστές του, ούτε έχει πει κάτι με τον άμεσο συνεργάτη του, τον Βόζο Αρμπάντοβιτς. Λεντέσμα, Μπελούτσι, Γκαλέτη, μια πάσα για τον Γεωργία, ουσιαστικά δεν βγήκε στον Τωροσίδη μπάλα. Η ΑΕΚ τώρα μπορεί να παίξει αυτό, αφού θα περιμένει τον Ολυμπιακό να ανέβει το παιχνίδι των αντιπιθέσεων, από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ. Δηλαδή να περιμένει τον Ολυμπιακό και να το χτυπήσει αντιπιθέσεις. Ο Ολυμπιακός που επικρατεί ένας πολύ μεγάλος εκνευρισμός στο γήπεδο. Πήρε κάρτα ο Μπελούτσι τώρα. Και λογικό είναι. Ο εκνευρισμός προέρχεται ότι δεν είναι καλά η ομάδα, δεν πατάνε καλά στο γήπεδο και φέρνει αυτόν τον εκνευρισμό. Δεν υπάρχει λόγος να. Εκνευρισμός από αυτά τα δύο γρήγορα γκολ. Και τα γκολ, αλλά ότι δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι από την αρχή δεν πατάνε καλά στο γήπεδο και ίσως αυτό έχει φέρει και τον εκνευρισμό. Ο Γεωργίας αφήνει στον Ριβάλντο. Σήκωσε για τον Λιμπερόπουλο. Ο Σέζαρ βγάζει. Λεντέσμα παίρνει από τον καφέ. Μπελούτσι. Στολτίδης. Άνοιγμα στο Τζόρτζεβιτς. Είχε αφήσει χώρο ο Μπούρμπος από εκεί. Προσποιήθηκε ο Τζόρτζεβιτς όταν βγάλει τη σέντρα. Ανοίγει στο Λεωνάρντο. Λεωνάρντο μπαίνει στην περιοχή. Βγάζει μια σέντρα που δεν υπάρχει πουθενά. Κανείς μάλλον. Ο Γεωργίας, χωρίς να έχει δει ότι ήταν μόνος και αμαρκάρης, τους παραχωρεί κόρνερ. Ο Μάχο, ο Γκαλέτη πηγαίνει στη γωνία για την εκτέλεση και ανεβαίνουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού. Είναι και ο Τωροσίδης μέσα και ο Άτζας, έρχεται και ο Σέζαρ, ο Κοβάσεβης. Ο Γκαλέτη στο κόρνερ. Στολτίδης δεν μπόρεσε να κερδίσει από τον Εντίνιο. Τζόρτζεβιτς. Πέρασε από τον Μπλάνκο, έβγαλε μια πολύ δυνατή σέντρα όμως. Έχει βγει και όλα στην μπάλα. Πάνω από την εστία του Μάχο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και κάποιες εντολές του Νίκου Κωστένογλου πριν από λίγο στον Ριβάλντο. ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-0. Τα γκολ του Μπλάνκο και του Εντίνιο στο 10 και στο 12. Λεωνάρντο βγήκε παρότι μόνος εκεί, δεν πήγε στη φάση καθόλου ο Εντίνιο, πέταξε την μπάλα στο πλάγιο. Μπλάνκο είναι κοντά στην μπάλα, ο Μπούρμπος προτίμησε τον Λιμπερόπουλο. Έβγαλε ο Άτζας. Εντίνιο. Κερδισμένοι στις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες. Παίχτες σε έξι, Ζήκος. Πέφτει και το Στολτίδη. Ψάχνει κάπου να περάσει την μπάλα. Ελέγχει ο Άτζας. Πιέστηκε από τον Λιμπερόπουλο, καθυστέρησε. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος εκεί. Ο Λεωνάρντο τελικά πήρε ένα πλάγιο. Ετοιμάζει ενδεχομένως το Σίσιτς ο Σεγκούρα, γιατί ίσως αυτές τις ενοχλήσεις που είχε ο Γκαλέτη από το ξεκίνημα του παιχνιδιού να μην του επιτρέπουν να είναι σε 100% καλή αγωνιστική κατάσταση. Σε
Σέζαρ. Καλή κίνηση ο Μπελούτσι, ο Σέζαρ δεν του πέρασε την μπάλα. Γκαλέτη. Λεντέσμα. Μπελούτσι. Κοντράριο Ζήκος. Μπελούτσι απέφυγε τον Γεωργία. Γρήγορα βγήκε πάνω του Ζήκος. Παίρνει ο Λεντέσμα από τον Ριβάλντο. Μπελούτσι ξανά. Σηκώνει για τον Κοβάσεβιτς. Ο Μπούρμπος όχι καλά. Ο Μάχο διόρθωσε τα πράγματα εκεί μπροστά από τον Στολτίδη. Μπορούσε να μπλοκάρει τώρα την μπάλα. Δεν ξέρω γιατί διακινδύνευσε τον Στολτίδη κοντά. Σέντρα του Τζόρτζεβιτς. Μακριά ο Δέλλας. Πιο μακριά ακόμα ο Ριβάλντο. Παίρνει ο Άτζας. Και αφήνει στον Σέζαρ. Γκαλέτη. Μπελούτσι. Ξανά ο Γκαλέτη. Κάνει κίνηση ο Κοβάσεβιτς. Δοκίμασε από μακριά ο Γκαλέτη. Ένα σουτ πολύ δυνατό. Στο 20 μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την αιστεία του Μάχο. Η ΑΕΚ που εκμεταλλευόμενο το γεγονός βέβαια ότι προηγείται 2-0 στο σκορ θα δώσει χώρο τώρα στον Ολυμπιακό. Θα τον αφήσει να κυκλοφορεί κάπως την μπάλα μέχρι να τον πιέσει και από εκεί και πέρα λογικό είναι νομίζω να ψάξει κάποια αντιπίθεση να το ελέγξει το μάτς έτσι. Ο Ολυμπιακός συλλογικά θα προσπαθήσει να αντιδράσει και όλα διότι είναι 2-0 πίσω στο σκορ. Δεν θα πρέπει κατ' εμένα να δώσει χώρο στον Ολυμπιακό για να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Νομίζω ότι το παιχνίδι πάει όπως ακριβώς το θέλει η ΑΕΚ και δεν χρειάζεται να δώσει κανένα χώρο και ελευθερία στον Ολυμπιακό να κάνει το παιχνίδι. Επικίνδυνη σέντρα του Λιμπερόπουλου, η ΑΕΚ που έχει τη δυνατότητα και βγαίνει πολλές φορές από δεξιά, στην πλευρά του Λεωνάρντο δηλαδή, και βγάζει σέντρες μέσα στην περιοχή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Προηγουμένως ο Λιμπερόπουλος έβγαλε στην καρδιά της άμυνας μια φαρμακερή σέντρα, την οποία απομάκρυνε ο Άτζας και στη συνέχεια ο Σέζαρ. Ξανά εδώ είναι η φάση. Δεν νομίζω αυτό ήταν φάουλ, τον πάση περίπτωση. Καθαρό κόψιμο ήταν. Λεντέσμα. Λάθος του Στολτίδη. Στην πάσα προς τον Τζόρτζεβιτς παίρνει ο Δέλλας. Κάνει ο Λιμπερόπουλος κίνηση ανάμεσα στο Σέζαρ και στον Άτζα. Κρατάει ο Δέλλας. Ο Λεντέσμα δεν μπορεί να τον κόψει. Δεύτερη φορά. Πέρασε ο Λιμπερόπουλος. Ο Δέλλας. Χαμηλά ο Άτζας. Ο ζωγράφος τρέχει να βγάλει κάρτα στο Δέλλα. Νομίζω στην μπάλα ήταν το τάκλινγκ του Άτζα. Νομίζω βέβαια, αλλά αυτά με την επιβεβαίωση του replay. Στην μπάλα είναι και μετά ο Δέλλας πέφτει πάνω στο πόδι του Άτζα. Βέβαια εντάξει, δεν νομίζω ότι προσποιήθηκε βέβαια ο Δέλλας εδώ. Ναι, αλλά είναι καθαρό το κόψιμο. Για την κάρτα δηλαδή. Προσθέτω. Έγινε το τάκλινγκ, βρήκε μπάλα και αξίσου πήρε πόδι, αλλά νομίζω από τη στιγμή που βρήκε την μπάλα δεν υπήρχε κάποια παράβαση. Δηλαδή για την κάρτα για το θέατρο ας πούμε που του βγάζει. Δεν νομίζω ότι έκανε θέατρο. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου ΑΕΚ Ολυμπιακός στο 2-0. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει κάνει ευκαιρία στην άμυνα της ΑΕΚ. Βεβαίως είχε υποστεί αυτή την ψυχολουσία από τα γρήγορα γκολ στο πρώτο 15 λεπτό και θέλει και χρόνο για να συνέλθει όπως φαίνεται τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο. Μπλάνκο. Λεντέσμα. Κοβάσεβιτς και τώρα ο Γκαλέτη. Κόβει ο Ζήκος. Δουλεύει πολύ εκεί. Στα αμυντικά χαφ. Το Ρωσίδης. Ο Μπελούτσι δεν μπόρεσε. Από τα πόδια του καφέ η μπάλα. Ο Ριβάλτο δεν την πρόλαβε. Με πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ξανά δεν προηγούμενη φάση. Νομίζω ξεκαθαρίστηκε. Το Ρωσίδης γυρίζει πίσω στον Άντζα. Από εκεί και μετά αρχίζει και μαρκάρει. Είναι πιο μαζεμένοι πίσω για να μην αφήσει διαδρόμους πια. Στολτίδης, Λεωνάρντο. Μια παλιά διεκδικήσιμη εκεί. Βγήκε ο Τζόρτζεβιτς, Κοβάσεβιτς. Κόντρα του Μπελούτσι. Παίρνει ο Γεωργίας. Μπλάνκο. Λιμπερόπουλος. Ζήκος και ξανά ο Λιμπερόπουλος. Με τον Εντίνιο δεξιά να περιμένει. Και ο Μπούρμπος που αφήνει πίσω στο Δέλλα. Για να ακούσουμε το Μανώλη Βαγκατζάκη. Εντολή του Νίκου Κωστένογλου προς τον Λιμπερόπουλο να γυρίσει λίγο πιο πίσω, να παίξει πίσω από τον Ισμαήλ Μπλάνκο, να μείνει μόνος στην επίθεση του Ισμαήλ Μπλάνκο για να βοηθήσει και αυτός αμυντικά την ομάδα. Αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Όταν ο Ολυμπιακός παίρνει την μπάλα.
Ντανέτη γυρίζει πίσω στον Νικοπολίδη.